Έχουμε κοντά μας το μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος φυσικά να μας περιγράψει την κατάσταση αυτό το διήμερο, αλλά καλησπέρα σας κύριε Λέκα, να μας πείτε και για τις επόμενες ημέρες αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Καλησπέρα κύριε Βακεσιανάκη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Χρόνια σας πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Κοιτάξτε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η καλοκαιρία θα συνεχίσει. Γενικά ο καλός καιρός θα διατηρηθεί για πολλές, αρκετές ημέρες μπροστά. Μόνο που αυτό το διάστημα από σήμερα κιόλας το βράδυ και ιδιαίτερα αύριο, αλλά και τις επόμενες λίγο ημέρες προς το Σαββατοκύριακο, δυστυχώς υπάρχει μία τάση, φαίνεται μία τάση προγνωστική για κάποια έναρξη μεταφοράς σκόνης εκ νέου στις περιοχές του νησιού μας, στην Κρήτη, κάτι το οποίο δεν είναι ότι πιο ευχάριστο, αλλά ελπίζουμε να μην προκαλέσει και ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα, μιας και αυτά που βλέπουμε, τα προγνωστικά στοιχεία που βλέπουμε, δεν είναι όμοια με εκείνα τα οποία βιώσαμε το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Εμείς κύριε Λέκα, εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση ότι και χθες ας πούμε υπήρχε μια θολούρα έτσι στην ατμόσφαιρα, δεν ήταν και η πεντακάθαρη. Λέτε δηλαδή ότι πέραν αυτού που βλέπουμε ή αισθανόμαστε θα έχουμε αύξηση της αφρικάνικης σκόνης από σήμερα? Ναι, θα πρέπει να διαχωρίσουμε ότι αυτό που βιώσαμε και το φαινόμενο σήμερα τουλάχιστον, ιδιαίτερα πολύ πιο έντονα στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά, στις βόρειες περιοχές, αλλά και κατ' επέκταση και ανατολικότερα, δεν ήταν αποτέλεσμα μεταφοράς σκόνης, ήταν υγρασία. Ήταν αυτό που εμείς ονομάζουμε ομίχλη, συμπύκνωση δηλαδή ουσιαστικά υδρατμών στην ατμόσφαιρα, η οποία εξαιτίας του ότι εδώ στα δυτικά υπήρχε η άπνοια, που είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας, είχε ως αποτέλεσμα να την κάνει πιο πυκνή και να περιορίσει την ορατότητα πάρα πολύ, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Ανατολικότερα υπήρχε παρόμοια, θα λέγαμε, συμπύκνωση, η οποία όμως, δηλαδή αυτή η υγρασία, η οποία όμως λόγω του ότι υπήρχε μια ροή ανέμου, είχε ως αποτέλεσμα να τη διατηρεί σε πολύ χαμηλή πυκνότητα και έτσι δεν προκλήθηκε τόσο έντονο το φαινόμενο. Γενικότερα δηλαδή αυτή η θολούρα, ας την πούμε έτσι, που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες αλλά ιδιαίτερα σήμερα, είναι αποτέλεσμα υγρασίας και όχι μεταφοράς σκόνης. Έχουμε φοβηθεί κύριε Λέκα και πια βλέπουμε σκόνη. Τόσες φορές μας είχε επισκεφτεί που τη βλέπουμε μάλλον πια. Αν δούμε ότι λίγο έτσι η ατμόσφαιρα είναι περίεργη, το μυαλό μας πάει στη σκόνη. Ναι, μας τρομοκρατεί, αλλά όχι δικαίως. Διότι εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει και ο λόγος του πανικού, της ανησυχίας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνέβαινε ανέκαθεν, συμβαίνει και τώρα. Προφανώς, όπως το λέμε, σε ευαίσθητες ομάδες χρειάζεται μια προσοχή. Όχι ότι και εκεί, γι' αυτό και λέμε, δεν είναι η ανάγκη να τους καθοδηγεί ο πανικός. Σωστά. Απλά η Συμβουλή προβλέπει πάντα να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή. Κατά τα άλλα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι περαστικό. Εφέτος βέβαια, είναι αλήθεια ότι παραέγινε. Είχαμε επαναλαμβανόμενα τέτοιου είδους επεισόδια. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβαίνει σε μελλοντικούς χρόνους πιο συχνά ή οτιδήποτε άλλο. Βρεθήκαμε στο ίχνος, στη μετακίνηση, στην πορεία των επαναλαμβανόμενων αυτών μεταφορών και προφανώς μας έχουν κουράσει και λίγο. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που ας ελπίσω να μην το δούμε το καλοκαίρι, γιατί εκεί ομολογουμένως τα πράγματα σίγουρα είναι χειρότερα. Τώρα είναι η περίοδος του, ήθιστε να το παρατηρούμε από χρόνο σε χρόνο, άλλες φορές λίγο περισσότερο, άλλες φορές σχεδόν και καθόλου. Έχουμε και αρκετή ζέστη αυτή την ώρα, εδώ τουλάχιστον στο Ηράκλειο κύριε Λέκα, έχουμε κάμποση ζέστη τώρα το απόγευμα. Ναι, αυτό ήταν που το είχαμε επισημάνει και από τις προηγούμενες ημέρες. Όχι μόνο το απόγευμα δηλαδή, αλλά εντάξει, επειδή αρχίζει και πέφτει η ημέρα, αλλά αισθανόμαστε δηλαδή την αίσθηση της ζέστης ακόμα.
Ναι. Το είχαμε επισημάνει από τις προηγούμενες ημέρες ότι εξαιτίας του ότι έχουμε μια θερμή εισβολή, η οποία ξεκίνησε από χθες κατά κάποιο τρόπο, αυτή η μεταφορά της θερμότερης αέριας μάζας θα είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει υψηλότερες θερμοκρασίες και μάλιστα οι θερμοκρασίες αυτές κατά βάση θα ήταν αρκετά υψηλότερες κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, όπως φαίνεται να επιβεβαιώνεται, σε σχέση με τη Δυτική Κρήτη. Έτσι λοιπόν, ενώ εδώ στα δυτικά είδαμε τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κοντά στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, στις ανατολικές περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλότερες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι για την περιοχή του Ηρακλείου οι θερμοκρασίες έφτασαν κοντά στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κατά το που είδαμε και 30, όπως ήταν στη Μεσαρά. Βέβαια, αυτό τώρα το τοπικό, η τοπική ένδειξη δεν είναι κάτι που θα λέγαμε είναι εξίσου σημαντική, αλλά σε γενικές γραμμές οι 27 βαθμοί άνω των 27-28 βαθμών ήταν κάτι το αναμενόμενο. Και οφείλεται καθαρά στους παράγοντες του ανέμου, της θερμότερης αυτής αέριας μεταφοράς και του ανέμου όπως λειτουργήσε. Από αύριο φαίνεται ότι παραμένει δυστυχώς και αυτή η θερμή αέρια μάζα να μας επηρεάζει, ενώ οι καιρικές συνθήκες, όπως είπαμε, θα είναι τόσο καλές και ιδιαίτερα οι άνεμοι είναι εξασθενημένοι, θα λέγαμε ότι θα δημιουργούσαν ένα ηλιακό πεδίο καλοκαιρινού τύπου, προώρα καλοκαιρινού τύπου. Δυστυχώς όμως αυτά τα σκαμπανεβάσματα είτε μπορεί να προκαλεί ξανά συνθήκες ομίχλης σε κάποιες περιοχές, γιατί η πτώση των ανέμων, η νυστερινή ψήξη, η υγρασία υπάρχει στην ατμόσφαιρα, μπορεί να ξαναδώσουν το φαινόμενο της ομίχλης. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό μπορεί να συνάδει και με τη μεταφορά της σκόνης, οπότε τα πράγματα θα γίνουν λίγο πιο, δεν θα είναι τόσο ευχάριστα, η ατμόσφαιρα θα βαρύνει λίγο περισσότερο. Έτσι, από αύριο και οι θερμοκρασίες παραμένοντας σε αυτή την τάση διατήρησης υψηλότερων τιμών, δεν θα είναι μάλλον προς τους 30, θα είναι κάτι χαμηλότερο, αλλά σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι ανατολικά και νότια οι θερμοκρασίες θα ξεπερνάνε τους 26 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας μόνο στις δυτικές περιοχές και κυρίως λίγο στα βόρεια και δυτικά τις θερμοκρασίες να είναι ενδεχομένως σαν μέγιστες τιμές κατά τους 25, αλλά σίγουρα και εδώ λίγο υψηλές. Κύριε Λέκα, να μην, μέχρι το προηγούμενο διάστημα βέβαια σας ρωτούσαμε, είχαμε κάποιες ελπίδες, μήπως έχουμε κάποιες βροχές. Τώρα λέτε ότι πρέπει να εξακολουθούμε να ρωτάμε το ίδιο ή σιγά σιγά πια, θα μου πείτε καιρός είναι, συστήματα είναι αυτά. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε και 100% σίγουροι, αλλά... Ποτέ. Αλλά τα μελούμενα, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα μοντέλα, αλλά και οι γενικότεροι θα λέγαμε, γνώση που έχουμε από αυτή την περίοδο και μετά, αρχίζουν πλέον οι πιθανότητες και λιγοστεύουν, με αποτέλεσμα να περνάμε σε μια πιο ξηροθερμική περίοδο οδηγούμενη προς την καλοκαιρινή περίοδο. Βέβαια, όπως πολύ καλά το είπατε, συστήματα είναι, μπορεί να κάνουν την επαναφορά τους, μπορεί να μας δώσουν εκ νέου κάτι από πλευράς βροχών. Δεν το βλέπουμε, δυστυχώς προς το παρόν δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μέσα και στην επόμενη εβδομάδα. Παραμένει όμως η ελπίδα. Παραμένει η ελπίδα, μιας και βλέπουμε ότι υπάρχουν συστήματα δυτικά, βόρεια, τα οποία δίνουν κάποιες καιρικές καταστάσεις και Θεού θέλοντος, αν κάποιο εξ αυτών ξεστρατήσει ή τέλος πάντων δώσει μια αλλαγή, ενδεχομένως να δούμε και εμείς κάτι καλύτερο από πλευράς βροχών και εδώ. Με μια ελπίδα ζούμε, κύριε Λέκα. Από Δευτέρα ακούσαμε ότι σε κάποιες περιοχές θα έχουν βροχές. Ναι, στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Ναι, στον υπόλοιπο. Εμείς θερμοκρασιακά ίσως το απολαύσουμε αυτό, το ότι ενδεχομένως θα δούμε τις θερμοκρασίες, ιδιαίτερα μετά την Κυριακή, να επιστρέφουν σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα. Τουλάχιστον να είναι εναρμονισμένα λίγο καλύτερα με την εποχή, αλλά και να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας και αυτός. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε την εικόνα. Ξέρουμε τι βιώνουμε και τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε κάποιους φίλους που ίσως έχουν προγραμματίσει κάποιες δουλειές, να μετακινηθούν δηλαδή.
ας έχουν υπόψη τους ότι θα είναι ο καιρός καλός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Καλό.